Είναι πολύ σκληρό να φτάνεις τόσο κοντά και να μην σ' αφήνουν. Σήμερα ολοκληρώθηκε μια πράξη που ξεκίνησε από τον Ιούλιο με τον ορισμό των ομίλων κλπ. Μιλούσα από τη δεύτερη αγωνιστική, έβλεπα πράγματα, κάποια στιγμή άρχισα να μιλάω παρόλο που κέρδιζε η ομάδα. Δύο φορές μίλησα φέτος. Και βέβαια επιβεβαιωθήκανε και προπονητές άλλων ομάδων. Θα πω όμως κάτι. Προσπάθεια που έγινε από αυτά τα παιδιά ήταν τεράστια. Για μένα αυτό που πετύχαμε και που καταφέραμε και φτάσαμε μέχρι εδώ ήταν ένας ηρωισμός από αυτό το ποδοσφαιρικό τμήμα και βέβαια από τη χρηματοδότηση του Αγαθοκλήτου Χριστόπουλου. Θέλω να πω όμως κάτι ακόμη. Εγώ νιώθω υπερήφανος για τη φανέλα που φοράω. Επίσης νιώθω υπερηφάνεια για αυτόν τον κόσμο και για τη στήριξη που είχε και σε μένα προσωπικά και στην ομάδα όλη τη χρονιά και ιδιαίτερα σήμερα. Θέλω όμως να πω ότι και αυτός ο κόσμος πρέπει να νιώθει υπερηφάνεια για αυτή την ομάδα, για αυτούς τους παίχτες και για την προσπάθεια που έγινε φέτος. Δυστυχώς, δεν θέλω να πω πολλά πράγματα τώρα, αλλά δυστυχώς όλο το χρόνο παλεύαμε κόντρα σε όλους και σε όλα. Κόντρα σε όλους και σε όλα. Και φτάσαμε μέχρι εδώ. Ήταν πολλές οι φορές. Ήταν πολλές οι φορές που πίστευα ότι θα τα καταφέρουμε και παλεύαμε. Αλλά πάντα κάτι βρίσκανε, κάτι γινότανε. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Σε επόμενες μέρες θα έχουμε χρόνο να πούμε και άλλα πράγματα. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα μου για όλη αυτή την προσπάθεια που έγινε όλο τον χρόνο. Να δώσω συγχαρητήρια στον κόσμο. Σήμερα θυμηθήκαμε κάποια πράγματα. Αυτό το γήπεδο έζησε κάποιες στιγμές από τα παλιά. Όταν είχα έρθει πέρυσι το καλοκαίρι, είχα πει ότι αυτή η προσπάθεια που ξεκινάει τώρα, για να έχει επιτυχία, πρέπει να έχει διάρκεια. Αυτό λέω και τώρα. Αυτή η προσπάθεια που έγινε φέτος πρέπει να έχει συνέχεια. Εντάξει, παιδιά, ευχαριστώ πολύ.